Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, από όπου θα παρακολουθήσετε απευθείας την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Βόλου με τη Λάρισα, ίσως το μεγαλύτερο παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής, ένα κλασικό ντέρμπι, όχι μόνο για τη Θεσσαλία αλλά για ολόκληρο το πρωτάθλημα της Football League που σας προσφέρει τηλεόραση του ΟΤΕ. Το στρίψιμο του κέρματος ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, τον Γόγολο και τον Εμπεκλέρο, κύριο Ευαγγέλου, με βοηθούς τον κύριο Νακόπλο και τον κύριο Μεϊντανά, όλοι από το σύνδεσμο της Αθήνας. Πάμε να δούμε πώς θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Ολυμπιακός Βόλου αρχίζει με τερματοφύλακα τον Γκίτκο και σε ένα 4-2-3-1 Γόγολο και Κοστούλα. Στο κέντρο της άμυνας Πετκάκη και Κατσιαρό στα άκρα. Πινδώνη και Στογιάνοφ σαν αμυντικά χαφ. Καπετάνο μπροστά τους επιτελικό. Μπρέσκα και Γενκά στα άκρα της επίθεσης. Σολάκης η κορυφή. Από την άλλη πλευρά για τη Λάρισα αρχίζει τερματοφύλακας ο Σέρεμετ. Σε ένα 4-4-2 Σκόντρας και Καρακώστα στο κέντρο της άμυνας Παπαγεωργίου και Παγώνη στα άκρα. Τσιάρας και Νεμπεγκλέρα στα αμυντικά χαφ. Ο Κρητικός μπροστά τους. Δινόβαβας και Χασομέρης στα άκρα αυτής της μεσαίας γραμμής. Κρητικός και Τσίγκας ουσιαστικά είναι το δίδυμο στην επίθεση. Οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν στο κοινό. Να δούμε εμείς και τους αναπληρωματικούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δύο προπονητές. Ο Άγγελος Σταυράκης, ο αναπληρωματικός πορτιέρο του Ολυμπιακού Βόλου, και μαζί του ο Λίσε, παλαιολόγος, Γκουνσότο, Καράς, Ανιέτε και Ναντάγια. Και από την άλλη πλευρά για τη Λάρισα, Φυρινίδης, ο αναπληρωματικός θερματοφύλακας, Γιώτας, Κούπρας, Δημόπουλος, Πότσι, Μούτσα, Μπλέντι και Ζεκίνια. Έγινε και ένα σδό από τους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Η ομάδα της, η γηπεδούχος ομάδα, η ομάδα του Ολυμπιακού προσφέρει αυτό το παιχνίδι και ό,τι καλύτερο μπορεί σε έναν φίλαθλο, έναν από τους οργανωμένους που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή. Ο διαιτητής, ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος σφυρίζει τρίτη φορά τον Ολυμπιακό Βόλου φέτος. Είχε σφυρίξει και στο 2-0 επί του Εργοτέλη, αλλά και στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καλονής για το κύπελο. Και συνολικά σφυρίζει για 8η φορά. Ο Αθηναίος ρέφερι. Τελευταίες συνεννοήσεις με τους βοηθούς. Οι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν την άνοδο, την επιστροφή στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάνουν πορεία πρωταθλητισμού. Βέβαια, το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο, ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη, υπάρχουν διαφοροποιήσεις αγωνιστική με την αγωνιστική, οπωσδήποτε το τρίποντο μετράει. Να πούμε ότι η Λάρισα βρίσκεται στους 39 βαθμούς, μόλις 3 βαθμούς πίσω Ολυμπιακός Βόλου, γι' αυτό και έχει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο. Κίνητρο έχουν και οι δύο ισχυρό, όπως είπαμε, την επάνωδο στα σαλόνια της Super League. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει λοιπόν το ντέρμπι. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Γκουντούλα, μας δώσει ρεπορτάζ λεπτομέρειες από τις δύο ομάδες. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι, από τον αγωνιστικό χώρο. Να ξεκινήσουμε από τους γηπεδούς του Ολυμπιακού Βόλου. Όπως ο Σάββας Παντελίδης δεν μπορεί να υπολογίζει τον Τσιάτσιο και τον Μπολάτη. Ο πρώτος είναι τιμωρημένος, ο δεύτερος τραυματίας. Εκτός όμως για διαφορετικούς λόγους άφησε και τον Μπακαγιώκο, τον Ρόκα, τον Γαλάνη και τον Στουρνάρα. Τελευταία στιγμή εκτός αποστολής ο Γουσούλης και ο Χατζηπαντελίδης. Από την άλλη πλευρά για τον Τίμο Καβακά, εκτός είναι η Ραπτάκης και Λιαπάκη, σημαντικές απώλειες οι οποίοι είναι τραυματίες οι παίκτες. Φρακού Πόνσε επίσης τραυματίες. Ενώ ο Αλεξάνδροβιτς έμεινε τελευταία στιγμή εκτός αποστολής. Έχει αρκετές επιστροφές. Θα τις δούμε μες στο παιχνίδι. Ο Πινδώνης γυρίζει πιο πίσω. Ο Κατσιαρός για τον Ολυμπιακό Βόλου. Υπάρχει φάουλ προηγουμένως πάνω στον Πινδώνη. Στήθηκε η μπάλα λοιπόν. Και εκτελεί ο αριστερός μπακ προς τον καπετάνο. Κόβεται. Υπάρχει φάουλ επιθετικό από τον καπετάνο, ο οποίος προτιμήθηκε από τον Σάββα Παντελίδη στην αρχική ενδεκάδα. Αυτή είναι η φάση. Βάζει ο Τσιάρα στο σώμα του και εδώ χρεώνεται φάουλ ο Πινδώνης. Λοιπόν, προτιμήθηκε σαν επιτελικός χαφ, κράτησε τον Ανιέτε στον πάγκο. Πιέζει ο Ολυμπιακός, ο Σκόντρας με δυσκολία παγώνης. Η κόντρα αποφέρει ένα πλάγιο υπέρ της Λάρισας από τα πόδια του Πετκάκη. Παγώνης μακριά για τον Τσίγκα, καινούριο πλάγιο υπέρ της Λάρισας. Τσίγκας και Κρητικός θα εναλλάσσονται ποιος θα παίζει φουνταριστός, ποιος περιφερειακός. Προς το παρόν ο Τσίγκας παίρνει την μπάλα μακριά από την περιοχή. Πάει για τον Παγώνη, κόντρες, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Βρήκε στο κεφάλι του Τσίγκα η μπάλα. Γι' αυτό και πιάνει το πρόσωπό του. Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως με ένα καινούριο πλάγιο. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Διώχνει ο Πετκάκης. Βλέπετε πώς παίρνει τα φάλτσε μπάλα και βρίσκει στο πρόσωπο τον Τσίγκα. Γι' αυτό και πάει ο Ευαγγέλου κοντά του. Άρα έχουμε μικρή διακοπή. Να του προσφερθούν κάποιες πρώτες βοήθειες. Από πολύ κοντά του ήρθε η μπάλα. Τσίγκας, ο οποίος βρίσκεται στη Λάρισα, ουσιαστικά συμπληρώνει τρεις περιόδους. Με τη φετινή σηκώθηκε, θα πρέπει να βγει εκτός γραμμών για λίγο.
Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την εκτέλεση του πλαγίου. Ακόμα προσπαθεί να συνέλθει ο Τσίγκας. Λοιπόν, Πετκάκης μπροστά για τον Σολάκη. Μοιράζει. Δεν φτάνει μπάλα στον καπετάνο. Κόβεται. Νέες κόντρες με τον Πετκάκη να επεμβαίνει. Φάουλ πάνω στον Τσιάρα. Χρεώνεται ο Πετκάκης. Ο Ευαγγέλου τα είπε εκεί με τον Πετκάκη και συνέχεια με την εκτέλεση από τον Σκόνδρα. Ο Σάβας Παντελίδης, προπονητής του Ολυμπιακού Βόλου, μια κεφαλιά μπροστά, θα κάνει την έξοδο Γκίτκος, δεν υπάρχει ανησυχία. Κάλυπτε και ο Κοστούλας βέβαια το διάδρομο του Τσίγκα. Τώρα δυνατή παλιά. Πινδώνης. Φάουλ που κερδίζει ο μέσος του Ολυμπιακού. Ήταν ο Δινόπαπας που έπεσε πάνω του. Η σύγκρουση τους αφήνει στο χορτάρι για τους δύο. Ξανά εδώ η σύγκρουση. Με τη φορά που είχε ο Δινόπαπας έπεσε πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου. Μια στημένη μπάλα και πολλοί κόσμος στην περιοχή του Σέρεμετ για την κεφαλιά. Ο Μπρέσκα αναλαμβάνει δυνατό πόδι. Μια πρώτη κεφαλιά του Τσίγκα, η μπάλα δεν απομακρύνεται και μία ακόμη από τον επιθετικό της Λάρισας που γύρισε να βοηθήσει. Ο Παγώνης μακριά, εκεί έρχεται προς στιγμή ο Γόγολος, παίρνει ο Γενκά, κόβεται, επιμένει ο Γενκά. Η κάθετη πάση στον Μπρέσκα, offside σημειώνεται ο Μπρέσκα, σήκωσε σημαία βοηθός. Την ώρα που γύριζε για το σουτ. Ο Μπρέσκα εδώ πρωταγωνιστής. Είναι offside, είναι μπροστά, βλέπετε. Δεν το συζητάμε. Συνέχεια τώρα από το Σέρεμετ, ο Σλοβένος Πορτιέρο. Μια κεφαλιά. Πετκάκης και Δινόπαπας πήδηξαν από τον Πετκάκη το πλάγιο υπέρ της Λάρισας. Αφήνει για τον Παγώνη. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η δύναμη στις μονομαχίες, οπωσδήποτε ο ρυθμός, ποιος θα επιβάλλει το δικό του, είναι ένα ντέρμπι. Η έδρα του Ολυμπιακού Βόλου είναι πάρα πολύ ισχυρή. Σήμερα πολλοί κόσμος στο Πανθεσσαλικό περίμενε πώς και πώς το παιχνίδι. Κριτικός δεν περνάει στον Παγώνη που κλέβει, πάει να περάσει. Ήρθε κοντά του ο Γόγολος, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό Βόλου, ο Παγώνης σε πρώτο πλάνο. Καπετάνος, ήρθε ο Πινδώνης, κερδίζει φάουλ, γιατί στη φάση πιο πίσω Ευαγγέλου. Το φάουλ έγινε στον καπετάνο. Κοστούλας. Για τον Κατσιαρό. Πάει να πιέσει η Λάρισα, η οποία έχει σκοπό να παίξει επιθετικά. Αυτό μας έδειξε με το καλησπέρα, χωρίς να έχει κάποια φάση βέβαια. Τουλάχιστον θέλει να πιέσει. Γόγολος, ο Παγώνης διώχνει όπως όπως, εκεί είναι ο Κοστούλας. Κατσιαρός. Μπαλιά κόβεται, επιμένει εκεί ο Γενκά, οι κόντρες. Κερδισμένοι γηπεδούχοι. Μπαλιά για τον Μπρέσκα, offside, υποδεικνύεται ο Σλοβάκος. Παλιά τώρα μπροστινή για να δούμε, βλέπετε είναι εκτεθειμένος όταν φεύγει η μπάλα, είναι σε θέση offside. Απομακρύνεται στο μεταξύ η μπάλα από τον Κοστούλα στο κέντρο Γενκά. Πετκάκης πιέζει πάλι ο Δινόπαπας. Δινόπαπας παίζει αριστερά και παίζει δεξιά ο Χασομέρης. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε, μια σέντρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Σέρεμετ έτσι όπως πήγε η μπάλα. Δινόπαπας και Χασομέρης στη Λάρισα μπορούν να εναλλάσσονται στα άκρα. Παπαγεωργίου. Έχει τον Κατσιαρό μπροστά του. Εδώ στο Χασομέρι. Αλλάζουν, κόβει ο Κατσιαρός. Συνέχεια τον Ολυμπιακό Βόλου. Πιέζει το Στεγιανόφ πιο πίσω. Γόγολος για τον Γκίτκο. Σολάκης θέλει να βάλει κάτω. Κόπηκε. Σειρά του Σέρεμε τώρα να διώξει. Έρχεται ο καπετάνος στο πάρι. Περιμένει ο Σολάκης στη σέντρα, τον είδε.
Βγήκε όμως και έκοψε εκεί πρώτος ο Καρακώστας. Ξανά Ολυμπιακός Βόλου. Στο Γιάννοφ, Κατσιαρός και Σολάκης πλάγια. Αλλά τώρα χάνει την μπάλα και τρέχει ο Χασομέρης. Χασομέρης με τον Κατσιαρό στην κούρσα. Τελικά το πλάγιο για τη Λάρισα. Βγήκε πάνω ο Κοστούλας για βοήθεια στον Κατσιαρό. Ο Τίμος Καβακάς δίνει οδηγίες, ο προπονητής της Λάρισας. Λάρισα η οποία τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά έδειξε ότι θέλει να παίξει από τα πλάγια. Τσίγκας ήρθε να βοηθήσει. Κάτω η μπάλα, Νεμπεγλέρας. Δεν περνάει η μπαλιά του. Καπετάνος είδε μπροστά να τρέχει ο Μπρέσκα. Κόπηκε όμως. Ξανά έτσι. Υπάρχει παίχτης πεσμένος κάτω. Και παραχωρείται πλάγιο. Πρέπει να είναι ο Τσιάρας ο οποίος τον χτύπησε η μπάλα δυνατά. Τσιάρας σηκώθηκε. Εδώ είναι η φάση. Βλέπετε είναι μπροστά στον καπετάνο. Δέχεται πάνω στο στομάχι την μπάλα από πολύ κοντινή απόσταση. Fair play από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα καταλήγει στους παίχτες της Λάρισας. Πάει ο Σέρεμεντ να τη μαζέψει. Σε ένα ντέρμπι σαν και αυτό θα παίξουν ρόλο και τα λάθη οπωσδήποτε. Προς το παρόν πάντως οι ομάδες είναι προσεκτικές. Χασομέρης. Πιέζει ο Κατσιαρός, πιο πίσω η μπάλα, Παπαγεωργίου. Το πλάγιο είναι για τη Λάρισα. Για το Χασομέρη και πάλι. Πήγε ο Τσίγκας κοντά να βοηθήσει, αλλά η μπάλα χάθηκε γενικά. Κοστούλας μπροστά. Επεμβαίνει πάλι ο Παπαγεωργίου στη μεσαία γραμμή. Ο Δινόπαπας, μπήκε ο Πετκάκης δυνατά. Γίνεται το 1-2. Ο Κρητικός έξω από την περιοχή κάνει μία τρίπλα ακόμη. Θα κάνει και το σουτ. Offside όμως, δεν υπάρχει συνέχεια. Offside ο Τσίγκας και έτσι σταματάει η φάση. Εδώ βλέπετε είναι εκτεθειμένος και πάει μπάλα πάνω του. Έκανε και την προσπάθεια. Μπάλα στον καπετάνο, βάζει κάτω. Δεν προλαβαίνει όμως να κρατήσει τον έλεγχο. Έρχεται στο Γιάννοφ. Οι κόντρες ευνοούν τελικά το Γενκά. Στο Γιάννοφ. Άφησε. Όχι. Κρατάει την μπάλα ο Βούλγαρος. Τώρα για τον Κατσιαρό. Πιεσμένος από το Χασομέρι. Γενκά. Έχει τον Παπαγεωργίου στην πλάτη του. Δεν βγαίνει παλιά. Κερδίζει ένα πλάγιο. Ο Κογκολέζος. Το πλάγιο από τον Κατσιαρό, μια κεφαλιά, δεν φτάνει η μπάλα ποτέ μπροστά στον καπετάνο, απομακρύνθηκε. Ξανά όμως Ολυμπιακός Βόλου, στο Γιάννοφ, έχει το χώρο να κινηθεί, περνάει από τον Εμπεγλέρα, η κάθε παλιά ο συνδυασμός δεν είναι καλός, κερδίζει ο Τσίγκας και ανεβαίνουν, πάνε να βγουν στην κόντρα. Δινόπαπας κοιτάζει, πάει να τους περάσει όλους, δεν γίνεται, κόπηκε. Είχε ανοιχτή δίπλα του ο Τσίγκας, δεν τον είδε. Κατσιαρός και Χασομέρης. Μπήκε στη φάση και ο Γενκά. Παίρνει την μπάλα Πινδώνης τώρα. Πάντως η Λάρισα δείχνει ότι μπορεί να κλείνει τους διαδρόμους στο κέντρο. Δεν έχει αφήσει τον Ολυμπιακό Βόλο να κάνει παιχνίδι. Τουλάχιστον τώρα και πιέζει όσο μπορεί. Η μπάλα γύρισε πίσω. Ο Γκίτκος απομακρύνει. Φάουλ πάνω στο Γενκά από τον Παπαγεωργίου. Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Λάρισας. Η εκτέλεση έγινε γρήγορα. Ο Πετκάκης κατεβάζει, πάει για τη σέντρα. Θα την κάνει, δεν είναι καλή. Κόβεται ξανά ο καπετάνος για τον Ολυμπιακό. Μια μπαλιά. Ο Πετκάκης πέφτει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο διαιτητής. Μπάλα πέρασε out. Και συνέχεια με το Σέρεμετ. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Εδώ υπάρχει, εδώ φαίνεται ένα τράβηγμα. Εδώ έχει δίκιο ο Πετκάκης. Από εκεί και πέρα
Η μπάλα κάτω. Και πλάγιο υπέρ της Λάρισας. Δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στον πρώτο γύρο στο ΑΕΛΕΦ Αρίνα, με τη Λάρισα να κερδίζει με 3-0. Ο Ολυμπιακός Βόλου έχει και ένα ακόμα κίνητρο και γι' αυτό μια ρεβάνς. Το τόνισαν αυτό οι άνθρωποι τους προηγούμενες μέρες. Δινό Πάπας. Βαλιά προς τα πίσω. Νεμπέγκλερας πιέζεται. Ακόμα πιο πίσω. Καρακώστας. Κακή μεταβίβαση. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Γενικά πήρε. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Χασομέρης. Νεμπέγκλερας έδιωξε πάνω στον Κατσιαρό. Στο Γιάννοφ. Σολάκης μακριά από την περιοχή. Κατσιαρός. Μια σέντρα δεν φτάνει στο Γενκά. Απομακρύνει η άμυνα της Λάρισας. Στη μεσαία γραμμή τώρα θα γίνει το λάθος. Διόρθωσε ο Πετκάκης ξανά όμως. Οι παίκτες της Λάρισας. Δινόπαπας. Η μπαλιά πάει εκεί που είναι μόνο ο Γόγολος. Και απομακρύνει σε πλάγιο. Σκόντρας. Γλίστρησε ο Γενκά, ξαναπήρε τον έλεγχο. Θέλει να οργανώσει αυτός. Πετκάκης. Μπροστά. Offside τον Μπρέσκα υποδείχθηκε. Μπρέσκα ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα. Αλλά εδώ βλέπετε ότι είναι μπροστά εκτεθειμένος όταν φεύγει. Και γυρίζει για να την πάρει, οπότε είναι offside. Θα το εκτελέσει ο Σέρεμετ, ο Σλοβένος πορτιέρο, δυνατά. Πετκάκι στην κεφαλιά. Στο Γιάννοφ βάζει κάτω. Πιέζεται όμως από τον Τσιάρα με φάουλ. Γρήγορα ο καπετάνος Πετκάκης. Ζητάει ως το Γιάννοφ, η μπαλιά κάθετη δεν περνάει. Μπροστά ξανά ο Πετκάκης. Μπρέσκα. Μπρέσκα με τον παγόνι κόβεται. Δινόπαπας. Τώρα πάει να πιέσει ο Ολυμπιακός Βόλου. Έδιωξε ο Σκόνδρας. Γυρίζει τη φάση πιο πίσω. Ο διαιτής έγινε φάουλ του Σολάκη στον Σκόνδρα. Ο Ευαγγέλου σε πρώτο πλάνο. Και αυτή είναι η φάση, βλέπετε. Πέφτει πάνω στον Σκόνδρα. Άφησε αρχικά το πλεονέκτημα δεν τη. Συνέχεια όμως γύρισε πίσω τη φάση. Ο Μπρέσκα σε πρώτο πλάνο. Περιμένει αρκετά από αυτόν ο Σάββας Παντελίδης. Αλλά τον Φρουρίος ο Καλαμπορή και ο Τίμος Καβάκας. Βαρύ πυροβολικό ο Μπρέσκα οπωσδήποτε. Με τη μεγάλη εμπειρία. Ο καπετάνος η μπαλιά φτάνει. Εκεί που ήταν ο Παγώνης και απομάκρυνε. Τώρα ο Πετκάκης, ο Γόγολος, λάθος. Βάζει κάτω ο Τσίγκας. Κόπηκε από τον καπετάνο. Ο Γόγολος μακριά. Κεφαλιά του Παγώνη που παίρνει και την μπάλα. Φάουλ που κάνει ο Γόγολος πάνω στον Τσίγκα. Φάουλ που θα φέρει κόσμο τώρα στην περιοχή του Γκίτκου για την κεφαλιά. Ξανά αυτή η φάση που επέφερε το φάουλ από το Γόγολο. Νεμπεγκλέρας ο εκτελεστής. Μπορεί να βάλει δύναμη στην μπάλα. Σχεδόν ολόκληρος Ολυμπιακός Βόλου πίσω. Με αρκετό φάλτσο. Μπάλα είναι out από την κεφαλιά. Να δούμε ξανά, εδώ η εκτέλεση. Σε έναν όμιλο παίκτων. Στο κέντρο του γηπέδου θα διώξει όπως ο Σκόνδρας. Πετκάκι σε βάλε κάτω. Αμέσως για τον Μπρέσκα δεν περνάει. Στο Γιάννοφ αλλάζει παιχνίδι, είναι ο καπετάνος. Η σέντρα σουτ δεν είναι καλή. Out. Αυτός είναι ο Πετκάκης και εδώ ο Κώστας καπετάνος. Άλλη μια φορά η σέντρα βλέπετε πολύ δυνατή.
Πέρασε out. Συνέχεια με το Σέρεμετ. Διώχνει ο Παπαγεωργίου, έρχεται ο Τσίγκας να βοηθήσει κόντρες. Ευνοούν τον Εμπεγκλέρα τελικά. Πλάγια για τον Καρακώστα. Πρεσάρεται. Παπαγεωργίου. Έχει βγει η μπάλα πλάγια, ήταν έξω εκτός γραμμών. Και τώρα πάει να βγει μπροστά γρήγορα ο Ολυμπιακός Βόλου. Κόβεται όμως αρχικά ο Σολάκης, επιμένει. Η σέντρα θα διώξει ως κόντρας. Μια δεύτερη κεφαλιά από τον Χασομέρη και γύρισε μακριά ο Νεμπεγκλέρας. Εκεί που θα γίνει το λάθος για να πάρει ο κριτικός, πάει προς τον Τσίγκα να βγάλει. Ο Τσίγκας προς τον κριτικό, έγινε το λάθος και έτσι ξαναπαίρνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Καπετάνος. Βγαίνει ο Μπρέσκα γρήγορα. Κόβεται όμως την περιοχή καθαρά. Παγώνης. Μακριά για το Δινόπαπα. Ο Γόγολος το ίδιο. Κάτω η μπάλα. Και πάλι προς τον Δινόπαπα. Και πάλι ο Γόγολος καθαρίζει. Παγώνης. Εκ νέου υποδέχεται. Κοιτάζει μπροστά. Δεν βγαίνει σε νόηση με κριτικό και Δινόπαπα το πλάγιο για τον Ολυμπιακό Βόλο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και ο Δημήτρης Οπετκάκης. Μένει ψηλά η Λάρισα για να πιέσει. Δεν μπορεί ο Πινδώνης. Επιμένει όμως ο μέσος του Ολυμπιακού. Θα πάρει την κατοχή. Και κερδίζει και το φάουλ από το Δινόπαπα. Μπρέσκα πάει να παίξει γρήγορα από πλάγια. Τον παρακολουθεί ο Τσιάρας, βγάζει τη σέντρα προς το Γενκά, η κεφαλιά, δοκάρι και out. Πολύ μεγάλη στιγμή για να δούμε. Ή έχει βρει ο Σέρεμετ, έχει διώξει. Για να το δούμε αυτό. Πάντως κόπηκε η κεφαλιά του σε corner. Ο Σέρεμετ προφανώς ακούμπησε με το χέρι. Εδώ ξανά ο Γενκά και αντιδράσεις του. Δείτε ξανά η κεφαλιά. Έχει βρει στο δοκάρι μπάλα. Η εκτέλεση, ο Σέρεμετ θα μπλοκάρει και θα λυθεί η πολιορκία. Πολύ μεγάλη φάση λοιπόν για τον Ολυμπιακό Βόλο, αυτή η κεφαλιά του Γενκά. Σε ένα παιχνίδι με λίγες τελικές προσπάθειες ως τώρα. Θα πάρουν οι παίκτες Λάρισας με το Χασομέρι. Πάει να ανέβει ο Παπαγεωργίου, Χασομέρης και πάλι. Τσιάρας. Ανοίγει το Παγώνη στον Ίδε, του πετάει την μπάλα. Πίσω πάλι στον Τσιάρα για να κάνει παιχνίδι αυτός. Δινόπαπας για τον Παγώνη. Θα βγάλει τη σέντρα out. Εδώ είχε μείνει μόνος. Έκανε τη σέντρα. Αλλά δεν σημάδεψε καλά. Ξανά. Πετκάκης τον άφησε όταν πήγε κοντά. Και αυτή είναι η σέντρα προς το Γενκά. Έχει βρει όντως κεφάλι αμυντικού, δοκάρι και κόρνερ μετά. Έτσι έγινε, πάντως χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Πρώτη μεγάλη για τον Ολυμπιακό Βόλου. Πετκάκης μπροστά. Διώχνει ο Σκόδρας, Παγώνης, πάει να ολοκληρώσει, έχετε ο Πετκάκης γρήγορα να κλέψει. Μπρέσκα για τον Πετκάκη. Με τη μία κόβεται η σέντρα μακριά, ο Σκόδρας όπως. Κριτικός. Φάουλ του Μπρέσκα. Θα δώσουν τα χέρια οι δύο παίκτες. Θα σηκωθεί ο επιθετικός της Λάρισας ξανά εδώ. Το φάουλ από τον Μπρέσκα. Εκτέλεσε γρήγορα ο Σκόνδρας. Μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή θέλει ο κριτικός. Δεν μπορεί όμως.
Μπάλα απομακρύνεται. Σολάκης δεν μπορεί να κρατήσει. Έρχεται στο Γιάνοφ. Θα μοιράσει. Δεν φτάνει μπάλα στον Γενκά. Επιμένει όμως ο Κογκολέζος και τώρα παίρνει ο καπετάνος και πάει από πλάγια. Η σέντρα χαμηλά. Σολάκης αποκρούει ο Σέρεμετ και μπλοκάρει. Πολύ μεγάλη δεύτερη ευκαιρία από το Σολάκη αυτή τη φορά. Πάνω στην κίνηση έκανε το πλασέ. Έγινε το λάθος εκεί του Σκόνδρα που γλίστρησε στην λάσπη. Ο Σέρεμετ ψύχρεμα κράτησε το 0. Γενκά. Μπρέσκα. Στα μπάλα ο καπετάνος. Η παλιά δεν φτάνει ποτέ στον Κατσιαρό. Ήταν εκεί ο Παπαγεωργίου. Και τώρα διώχνει ο Κοστούλας σε πλάγιο μακριά. Αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό Βόλου. Η σέντρα από τον καπετάνο κλειστά, ο Σκόνδρας Σολάκης περίμενε, αλλά ο Σέρεμετ ήταν και σε σωστή θέση και ψύχρεμος για να σταματήσει αυτό το πλασέ. Ίσως δεν είχε πολύ δύναμη από πλευράς Σολάκη, όμως ήταν και σωστή η θέση του Σέρεμετ. Συνέχεια στο παιχνίδι τρέχει ο Μπρέσκα, σαν να ανέβει και ο ρυθμός στα τελευταία 2-3 λεπτά. Πετκάκης και Πινδώνης. Περιμένει ο καπετάνος. Πινδώνης κρατάει. Πετκάκης. Πινδώνης. Κρατάει μπάλα. Πιο πίσω. Γόγολος για τον Κοστούλα. Κατσιαρός. Ακόμα πιο πίσω καθώς άρχισε να πιέζει Λάρισα. Κατσιαρός, καπετάνος, πολύ δυνατά για να προλάβει ο Γένκα. Έβαλε το πόδι ο Σολάκης κάπου εκεί στην επίθεση. Κερδισμένος στο Γιάνοφ, υπάρχει φάουλ. Κρεώθηκε φάουλ ο Πινδώνης πάνω στον Τσιάρα. Πάμε στον Κώστα Κουντούλα πρώτα για να μας μεταφέρει κλίμα από τους δύο προπονητές αλλά και επιλογές που έχουν προς το παρόν, Κώστα. Όρθιοι δύο προπονητές από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πιο ενθουσιώδης ο Τιμόθεος Καβακάς που θέλει την ομάδα του απλωμένη στο γήπεδο και να παίζει γρήγορα την μπάλα. Ενώ από την άλλη πλευρά, καλύτερες συνεννοήσεις ζητάει ο Σάββας Παντελής μεταξύ μεσαίας γραμμής. Για να δούμε τη σέντρα του Παγώνη. Δυνατή μεν, κόβεται δε και με επιθετικό φάουλ από τον κριτικό. Ναι, Κώστα, συνεχίζεις. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι σήκωσε Μπλέντι και Ζεκίνια, ο Τίμος Καβακάς για προθέρμανση. Ο Ζεκίνια, ο οποίος δέχτηκε την οικονομική αναπροσαρμογή μέχρι το καλοκαίρι, οπότε συνεχίζει κανονικά στην ΑΕΛ. Πινδώνης. Για τον Μπρέσκα. Ξεφεύγει ο Σλοβάκος, ανοίγεται, περιμένει ο Γενκά να μην βγει offside. Την παλιά δυνατή καταλήγει στο Σέρεμετ. Ο Γενκά έκανε σημειωτών κυριολεκτικά για να μην εκτεθεί σαν σε θέση offside. Αλλά η παλιά ούτως ή άλλως από τον Μπρέσκα δεν ήταν καλή. Συνέχεια έχουμε φάουλ που έκανε ο Δινόπαπας πάνω στον Πετκάκη. Αυτή είναι η σύγκρουση. Πετκάκη σηκώνεται. Η μπάλα στήθηκε από τον Κώστα Καπετάνο. Τώρα όλος ο κόσμος ή ο περισσότερος, αν θέλετε, βρίσκεται στην περιοχή του Σέρεμετ. Δυνατά από τον καπετάνο στην αγκαλιά του Σέρεμετ. Πάει να τρέξει γρήγορα. Η Λάρισα μπροστά. Τσίγκας πιέζεται. Χάνει όμως καθαρά. Καπετάνος. Κρατάει, αλλάζει παιχνίδι, όχι καλά, διάβασε τη σκέψη του ο Παγώνης. Δεν έφτασε η μπάλα στον Μπρέσκα, αυτόν σημάδευε ο καπετάνος, τώρα είναι Μπεγλέρας. Πλάγια η μπάλα στον Παπαγεωργίου. Κόπηκε από τον Κατσιαρό η μπαλιά. Δυνατά προς τον Μπρέσκα δεν θα φτάσει ούτε αυτή η μπαλιά. Παγώνης. Χασομέρης τώρα ήρθε αριστερά. Αυτός αλλάζει με τον Παγώνη που πέρασε από τον Πετκάκη. Η σέντρα κόβεται από τον Κοστούλα. Τσιάρας. Πρόλαβε ο Χασομέρης. Λάθος όμως της ενόησης με τον Παγώνη. Κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο Γιάνοφ. Στο Γιάνοφ έχει περισσότερο ανασταλτικό ρόλο και λιγότερο δημιουργικό. Αυτά είναι τα λάθη. Ούτε λίγα ούτε πολλά για το διάστημα που έχει παιχτεί παιχνίδι.
Νεμπεγκλέρας πρόλαβε. Ανοίγεται ο Παπαγεωργίου δίπλα. Τώρα του δίνει την μπάλα. Επιτηρεί ο Κατσιαρός. Πέρασε ο Παπαγεωργίου. Κόβει όμως ο Κατσιαρός σε πλάγιο. Πρόλαβε να γυρίσει. Ήταν συμπαίχτες πέρυσι. Στη Λάρισα. Παπαγεωργίου θα εκτελέσει και το πλάγιο. Σημαδεύει το Τζίγκα. Μια κεφαλιά. Καλύπτει ο Γόγολος και η μπάλα καταλήγει στον Γκίτκο. Ένα λάθος αποφέρει πλάγιο και κατοχή λάθος του Καρακώστα στην απομάκρυνση για τον Ολυμπιακό Βόλου. Καπετάνος. Πιο πίσω, Κοστούλας. Γόγολος. Πετκάκης. Κλείνει πάλι η διπλή ζώνη. Από πλευράς Λάρισας, ο Μπρέσκα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει, ήρθε ο Χασομέρης. Πιέζει πάντως ο Μπρέσκα και κερδίζει το πλάγιο. Αμέσως για το Σολάκη. Ανεβαίνει στην περιοχή ο Πινδώνης, ο Σολάκης θέλει ένα στήριγμα. Κερδίζει κόρνερ, όχι, out. Out τελικά. Παντελίδης όρθιος μπροστά στον πάγκο, ήρεμος είναι πάντως. Ο Μπρέσκα γυρίζει στο χώρο ευθύνης. Και ο Σέρεμετ θα δώσει συνέχεια. Τρίτη χρονιά για τον Σλοβάκο πορτιέρο. Στη Λάρισα. Πινδώνης έκοψε, γενικά βάζει κάτω. Κοιτάζει το Σολάκι, προτιμά τον Κατσιαρό που ανέβηκε. Άφησε αυτός, έρχεται ο καπετάνος. Η σέντρα για τον Πινδώνη που τρύπωσε σαν φορ, κόπηκε όμως εύκολα από τον Καρακώστα. Η μπάλα καταλήγει τώρα στον Πετκάκι. Πλάγια η μπάλα και δεν υπάρχει κανείς. Θα περάσει. Πλάγιο out. Πετκάκης περίμενε ότι κάποιος θα ακολουθήσει. Θα εκτελέσει μένω ο Παπαγεωργίου, αλλά θα μείνει ψηλά. Αυτός είναι ο Τίμος Καβακάς, ο τεχνικός της Λάρισας. Καβακάς ο οποίος... δεν έχει κάτσει καθόλου στον πάγκο, βρίσκεται όρθιος. Εδώ βλέπετε ότι έχουν πέσει κάποια χαρτάκια, κάποια αντικείμενα και μια κροτίδα γι' αυτό και... δίστασε να εκτελέσει. Θα εκτελέσει τώρα, θα συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά. Διώχνει ο Νεμπεγκλέρας. Ξανά ο Ολυμπιακός με τον Κατσιαρό. Η σέντρα δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Σολάκης. Απομακρύνεται η μπάλα. Διώχνει ο Γόγολος. Το ίδιο και από πλευράς Λάρισας. Πετκάκης. Πινδώνης. Πιέζει. Τελικά η μπαλιά μπροστά για τον Τσίγκα. Τρέχει ο Πετκάκης να καλύψει. Πίσω Χασομέρης. Στην περιοχή είναι ο κριτικός, Χασομέρης κάνει την κούρσα, θα βγάλει και τη σέντρα, ο Γκίτκος μπλοκάρει και δίνει συνέχεια γρήγορα, καθώς ανεβαίνουν λίγο οι ταχύτητες στο παιχνίδι, η μπάλα καταλήγει όμως πλάγια υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου από λάθος απομάκρυνση, εδώ ο Καρακώστας. Κατσιαρός για τον καπετάνο, έχει το χώρο. Πάλι στον Κατσιαρό, ο Παπαγεωργίου τον κλείνει. Κάνει την τρίπλα ο Κατσιαρός, η σέντρα κόβεται. Το πλάγιο και πάλι για τον Ολυμπιακό. Γρήγορα προς τον Μπρέσκα που έχει μπει στην περιοχή. Αλλοιώνεται την προσπάθειά του. Θα διώξει ο Τσιάρας. Ξανά όμως ο Ολυμπιακός πάει να βγει μπροστά. Έχει περάσει την πλάγια γραμμή. Είναι πλάγιο. Πριν ο Κοστούλας κάνει την κούρσα. Εδώ δείτε φάση προηγουμένως.
Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα, καμία επαφή. Με χέρι εννοώ, είναι καθαρή φάση. Διώχνει ο Πετκάκης. Γρήγορα μπροστά ο Μπρέσκα, δεν μπορεί, διώχνει ο Παπαγεωργίου. Βασικά το Δινόπαπας. Υπάρχει φάουλ από τον Κατσιαρό. Νεμπεγλέρας σημάδεψε μπροστά το Τζίγκα, αυτός βάζει κάτω, θα χάσει όμως την κατοχή. Οι τρίπλες του Κοστούλα, Κατσιαρός τώρα και μια κάρτα με τα φάουλ, δεν είναι πολλά. Ξανά όμως η Λάρισα με το Δινόπαπα. Νεμπεγλέρας, Δινόπαπας. Γύρισε εκεί που βγήκε γρήγορα ο Πινδώνης και έκλεψε, αλλά η μπάλα ξαναγύρισε στους φιλοξενούμενους. Δινόπαπας. Πιο πίσω ο Νεμπεγλέρας. Πιεσμένος και από τον Πινδώνη. Παπαγεωργίου. Του κλέψε την μπάλα ο καπετάνος. Σήκωσε το κεφάλι. Προς τον Μπρέσκα δεν περνάει. Οι κόντρες ευνοούν το Σολάκι. Ανοίγεται ο Μπρέσκα. Του δίνει την μπάσα. Μπρέσκα στην κούρσα. Στην κορυφή είναι ο Γενκά. Μπρέσκα shootout. Πλάγια μάλιστα, για να δούμε ξανά. Δείτε ξανά, κάνει τις τρίπλες ο Μπρέσκα. Θα κάνει και το σουτ με τα φάλτσα που έχει η μπάλα. Δεν βγήκε καν out, βγήκε πλάγια από την άλλη πλευρά. Παγώνης μακριά. Το πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό Βόλου. Γύρισμα του Σολάκη, ο Πινδώνης προς το Κεκά, κόβει ο Παγώνης, ξανά ο Σολάκης. Η τρίπλα, Πετκάκης για τον καπετάνο, πρόλαβε, είναι φάουλ το σφύριγμα του διαιτητή, φάουλ του καπετάνου. Πάνω στο Δινόπαπα. Ξανά η προσπάθεια, πάει ο Δινόπαπας. Βάζει στο σώμα. Εδώ χρεώθηκε φάουλο ο καπετάνος. Πινδώνης φαίνεται την κεφαλιά. Νεμπεγλέρας κερδίζει. Δινόπαπας. Και η κάρτα με την κατοχή. Φάουλ που κάνει ο Πινδώνης. Μεγαλύτερη μεν. Εκείνο που είναι σίγουρα περισσότερα, μεγαλύτερος αριθμός είναι οι τελικές προσπάθειες από τον Ολυμπιακό Βόλου. Νεμπεγλέρας. Κοιτάζει τον Τζίγκα, τον κριτικό. Πετάει προς τα εκεί την μπάλα, ο Γόκολος διώχνει. Γενικά γύρισε για να βοηθήσει την άμυνα. Πινδώνης. Δίπλα ο καπετάνος. Ο Νεμπεγλέρας πήρε την μπάλα. Και τώρα Παπαγεωργίου. Θα γίνει το λάθος, καπετάνος. Ανοίγει τον Μπρέσκα, του πετάει την μπάλα. Τρέχει δίπλα ο Καρακώστας, το τάκλιν σε πλάγιο. Μπρέσκα, ο οποίος έχει πάει αριστερά, έχει έρθει δεξιά ο Γενκά, μια εσωτερική αλλαγή από τον Παντελίδη. Καπετάνος κάτω, δεν περνάει, ξανακερδίζει. Κατσιαρός πιο πίσω. Η παλιά δεν φτάνει στον Μπρέσκα, απομακρύνεται σε πλάγιο. Πήγε να γυρίσει ο Σολάκης να κρατήσει και κρατάει τώρα την μπάλα από τον Παπαγεωργίου. Μια τρίπλα, ωραία. Μια δεύτερη σέντρα προς το Γενκά, το σούτ με τη μία ο Σέρεμετ μπλοκάρει. Άλλη μία τελική προσπάθεια με πρωταγωνιστή το Γενκά που βλέπετε τους δέκτες σας και τώρα πάει γρήγορα η Λάρισα στην επίθεση. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού δείχνει ο διαιτητής, ο κριτικός έβαλε το σώμα του να προλάβει. Εδώ βλέπετε τη φάση την προηγούμενη, όμορφες τρίπλες από τον Σολάκη. Ο Γενκά με τη μία έχασε ταχύτητα η μπάλα χτυπώντας κάτω στο χορτάρι. Πετκάκης, Γενκά, διώχνει ο Τσιάρας, κάτω ο κριτικός, Πετκάκης, πιέζεται, ο κριτικός τελικά πετάει για τον Τζίγκα, το σπριντ, φάουλ επιθετικό του Τζίγκα πάνω στο Γόγολο.
αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου, ο Πολύπυρος Σπύρος Γόγολος και τώρα ο Γκίτκος. Πετκάκης. Σημάδεψε τον καπετάνο, ωραία μπαλιά, τον βγάζει μόνο, ανεβαίνει ο Κατσιαρός, του δίνει την μπάλα. Κερδισμένος είναι ο Δινόπαπας όμως. Φάουλ του Κατσιαρού. Πάμε λίγο στον Κώστα Κουντούλα, έχει κάποια πληροφορία να μας δώσει. Αλλάζει ελαφρώς 4-4-2 ο Τίμος Καβακάς, θέλει πιο κοντά τον Χασομέρη και τον Δινόπαπα πίσω από τους δύο επιθετικούς. Μετρέπεται σε ένα 4-4-1. Η σέντρα για τον Τσίγκα κόβεται από τον Κοστούλα, ξανά ο Δινόπαπας και πάλι ο Τσίγκας κόβει την παλιά του. Κατσιαρός, καπετάνος, κοιτάζει τον Μπρέσκα, του πετάει δυνατά την μπάλα, πάρα πολύ για να προλάβει οποιοδήποτε εκεί. Πιέζει ο Σολάκη στον Σέρεμετ που είχε βγει εκτός περιοχής με τα πόδια. Η μπάλα καταλήγει στον Κατσιαρό που έκλεψε. Κατσιαρός κρατάει. Κοιτάζει και το Σολάκη, σπάζει δίπλα στον Μπρέσκα. Μπρέσκα, σουτ, την μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την γηπεδούχο ομάδα ο Μπρέσκα. Ξέφυγε μεγάλη ταχύτητα. Εδώ συνεχίστηκε η φάση κανονικά. Ο Μπρέσκα, ο βοηθός, είδε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτές είναι οι τελικές που βλέπετε. Το λέγαμε προηγουμένως. Κερδίζει ο κριτικός. Ήρθε να κλέψει ο Πετκάκης όμως και να κερδίσει και το πλάγιο. Σέρεμετ. Μια κεφαλιά προς τον Τζίγκα, κριτικός, κόβεται. Στο Γιάννο φεύγαλε κάτω, Μπρέσκα για τον καπετάνο. Φάουλ που κάνει ο Τσιάρας. Αυτό είναι το φάουλ. Σε πραγματικό χρόνο, Πετκάκης θα κερδίσει κόρνερ από το Χασομέρι. Μαζεύεται ο κόσμος στην περιοχή του Σέρεμε. Το καπετάνος πάει να εκτελέσει. Σέρεμε ήταν πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο για τη Λάρισα με καλές επεμβάσεις. Ο Ευαγγέλου κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες για τα μαρκαρίσματα. Κοστούλες και Χασομέρης. Η εκτέλεση του καπετάνου στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, υπάρχει φάουλ επιθετικό. Ως μη γενόμενη φάση, το Σολάκη το φάουλ. Δύο φορές πρώτο σκόρερ στη δεύτερη εθνική κατηγορία ο Ηλίας Σολάκης, το 8 και το 10. Εδώ χρεώθηκε φάουλ ο Σολάκης. Το σπρόξιμο στην αρχή της φάσης πριν την κεφαλιά. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό Βόλου. Μπρέσκα βάζει κάτω. Πινδώνης, περιμένει ο Πετκάκης. Ζητάει ο καπετάνος, ο Πινδώνης τώρα θα του δώσει. Γόγολος. Πετκάκης. Μια σέντρα. Δεν περνάει από το σκόντρα. Καπετάνος βάζει κάτω για τον Πινδώνη. Περιμένει ο Γενκά. Του πετάει δυνατά την μπάλα. Έτσι ο Σέρεμετ έχει το χρόνο να τη μαζέψει.
Στο κέντρο Γενκά, καπετάνος. Η τρίπλα του καπετάνου για να περάσει, θα χάσει όμως τον έλεγχο. Δινόπαπας, κόπηκε αυτός από τον Κατσιαρό. Καπετάνος γρήγορα για το Γενκά μπροστά. Βλέπετε και την κάρτα με τα κλεψίματα. Έχασε όμως ο Κογκολέζος που επιμένει και ξανακερδίζει. Γενκά με τις προσποιήσεις. Πίσω στον Κατσιαρό. Η σέντρα με το αριστερό. Κόβεται η μπάλα. Χασομέρης πιο μακριά. Κριτικός. Φάουλ του Κατσιαρού. Για να τον σταματήσει. Να μην βγει κόντρα. Επίθεση. Παναγιώτης Κατσιάρος και ο κριτικός ο οποίος σηκώθηκε. Καρακώστας, δεν είναι καλή εκτέλεση. Ξανακερδίζει ο Σκόνδρας, μάλλον απομακρύνει. Στο Γιάννο βάζει κάτω Γενκά. Λάθος, παίρνει ο Νεμπεγλέρας. Πιο πίσω η μπάλα Παπαγεωργίου και Δινόπαπας. Νεμπεγλέρας πιέζεται, Τσιάρας. Χασομέρης. Άνοιξε πολύ, κόπηκε και παίρνει ο καπετάνος ευκαιρία για κόντρα για τον Ολυμπιακό. Μπαλιά για τον Μπρέσκα. Πάρα πολύ δυνατή. Πετάει ο Σέρεμετς στον παγόνι. Η σέντρα για τον Τσίγκα δεν μπορεί. Κατσιαρός. Θα γίνει όμως ένα λάθος. Παίρνει ο Δινόπαπας, επιμένει. Ο Κατσιαρός, Γενκά, καπετάνος, Πινδώνης, πιέζει Λάρισα ψηλά, διώχνει ο Γόγολος, Μπρέσκα, πετάει ο Πινδώνης, φάουλ που κερδίζει από τον Σκόνδρα. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο μέρος, αυτό είναι το φάουλ που χρεώθηκε ο παίκτης Λάρισας. Αρκετός κόσμος και πάλι στην περιοχή του Σέρε με το καπετάνος εκτελεστής. Ανέβηκε και ο Γόγολος για την κεφαλιά. Με δύναμη η κεφαλιά σώζει ο Σέρεμετ. Ο Κοστούλας ήταν αυτός που πήδηξε πιο ψηλά. Αλλά δεν νίκησε τον Σλοβαίνο, τερματοφύλακα. Άλλη μια τελική προσπάθεια του Ολυμπιακού Βόλου. Η εκτέλεση και η κεφαλιά του Κοστούλα. Μια μπαλιά προς τον Μπρέσκα, κόβει ο Σκόνδρας, όχι καλά. Τρέχει ο Καρακώστας με τον Μπρέσκα που παίρνει την μπάλα. Γενκά, γύρισμα με τη μία. Θέλει ο Σολάκης, αλλά κερδίζει κόρνερ. Για να δούμε. Χέρι. Σολάκης απομακρύνεται από την περιοχή. Ο Σέρεμετ δίνει συνέχεια. Δεν έχουμε συνέχεια όμως στο πρώτο μέρος. 0-0 το αποτέλεσμα ανάμεσα στον Ολυμπιακό Βόλο και στη Λάρισα. Σε ένα μεγάλο ντέρμπι πραγματικά. Με την γηπεδούχο ομάδα να έχει σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες. Να είναι πιο επιθετική. Αλλά να μένει στο 0. Βλέπετε και την κάρτα. 6 τελικές. Καμία από πλευράς Λάρισας. Και ένα δοκάρι, βέβαια, η πιο σημαντική στιγμή από την κεφαλιά του Γενκά. Αυτά για το πρώτο μέρος. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας και πάλι από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Σε λίγο θα μπουν και πάλι στο γήπεδο οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός Βόλου και η Λάρισα, για τη συνέχεια του μεγάλου ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Football League. Ας δούμε όμως τι έγινε σήμερα στα υπόλοιπα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Βλέπετε την κάρτα δόξα δράμα Ηρακλής Ψάχνων 1-1. Αναγέννηση επανομής Πανσεραϊκός 0-0. Αναγέννηση Γιαννιτσών Καλυθέα 0-0. Ηρακλής Νίκη Βόλου 0-0. Πανετολικός Φωκικός 1-0. Καλονή Θρασίβουλος 3-0. Εθνικός Γαζόρου Βίζας
Μεγάρων 0-1, Καβάλα Παναχαϊκή 2-1. Αύριο θα παίξουν Απόλλων και Εργοτέλης. Ένα παιχνίδι που επίσης θα παρακολουθήσετε απευθείας από την τηλεόραση του ΟΤΕ. Ενώ ρεπό έχει η ομάδα του Πιερικού. Με αυτά τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα, έχουμε διαφοροποιήσει τη βαθμολογία. Εργοτέλης βέβαια είναι στους 44. Ηρακλής Ψαχνών 40. Λάρισα 39. Ηρακλής 39. Απόλλων 38. Πανσεραϊκός και Καλονί 38. Νίκη Βόλου Πανετολικός 37. Ολυμπιακός Βόλου 36. Ως εδώ όμως, γιατί έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο στο ντέρμπι και περιμένουμε να δούμε σίγουρα καλύτερα πράγματα. Περιμένει ο κόσμος, πολλοί φίλαθλοι, χιλιάδες εδώ του Ολυμπιακού Βόλου έχουν κατακλείσει εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Μεγάλο παιχνίδι οπωσδήποτε. Ο Πάτρικ Ογκουσότο προθερμαίνεται μαζί με τους άλλους συμπαίκτες του από τους παγκίτες του Ολυμπιακού. Το ίδιο και οι παίκτες της Λάρισας. Να κάνουμε και μια βουτιά στην ιστορία, αν θέλετε δοθήσεις ευκαιρίας από το χρόνο που μας δίνεται. Έχουν γίνει 16 παιχνίδια στο Βόλο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Λάρισα. 10 νίκες έχει πάρει ο Ολυμπιακός. 5 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Μόνο μία νίκη για τη Λάρισα αυτή την περίοδο 89-90. Αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες. Καλές για την παρακολούθηση του αγώνα. Μπήκαμε στην άνοιξη βέβαια. Αλλά νομίζω ότι όλα κυλάνε ομαλά. Τώρα προσέρχονται οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και επειδή μιλούσαμε για την ιστορία των αναμετρήσεων, το προηγούμενο παιχνίδι εδώ στο Βόλο είχε γίνει για την πρώτη εθνική κατηγορία, για τη Super League, 23 Οκτωβρίου του 2010. Ήταν ισόπαλο 1-1, ενώ το αμέσως προηγούμενο, στις 28 Οκτωβρίου του 2009, ήταν η νίκη του Ολυμπιακού Βόλου επί της Λάρισας με 2-1 για το κύπελο Ελλάδος. Ας γυρίσουμε όμως στο σήμερα, στο τώρα, καθώς μπαίνουν οι δύο εντεκάδες και το διαιτητικό τρίο. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλές ευκαιρίες για να πετύχει ένα τέρμα. Η Λάρισα προσπάθησε να κρατήσει τα μετόπιστεν. Είχε το Σέρεμετ, μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Σλοβαίνο τερματοφύλακα, να κάνει μεγάλες αποκρούσεις. Ο Κοστούλας, ένας από τους πολλούς έμπειρους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Και οι φίλαθλοι, οι οποίοι περιμένουν βέβαια να αρχίσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μάριο Μπρέσκα πρωταγωνιστής σε κάποιες φάσεις από αυτές που διεκδίκησε το τέρμα Ολυμπιακός Βόλου και ο Σάββας Παντελίδης, ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Σάββας Παντελίδης, ο οποίος διαδέχτηκε τον Σούλη Παπαδόπουλο. Ένας τελευταίος έλεγχος από τους βοηθούς του Ευαγγέλου και πάμε στον Κώστα Κουντούλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες νεότερες. Κώστα. Καλησπέρα και πάλι από τον αγωνιστικό χώρο. Ήδη έχει σηκωθεί το ταμπελάκι του διαιτή για την πρώτη αλλαγή για τον Σάββα Παντελίδη και τον Ολυμπιακό. Ο Ανιέτε με το νούμερο 20 θα περάσει στη θέση του Κώστα Καπετάν, ο οποίος έμεινε στα αποδυτήρια. Είχε κάποια παράπονα ο Σάββας Παντελίδης, διότι στον άξονα δεν περνούσαν σωστά οι μεταβάσεις προς τους επιθετικούς του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν, πρώτη αλλαγή για τους γηπέδουχους. Η σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Ανιέτε και Σολάκης και αρχίζει λοιπόν το δεύτερο μέρος. Τρέχει ο Πινδώνης. Κερδισμένος ο Πετκάκης. Σέντρα δυνατή. Κάνει την έξοδο Σέρεμετ. Δεν μπόρεσε ο Γενκά να βρει την μπάλα με το κεφάλι. Διώχνει ο Σέρεμετ πάνω στον Κατσιαρό. Νέα σέντρα γέμισμα για τον Σολάκη. Κόβεται. Τρέχει ο Πινδώνης. Διώχνει ο Τσιάρας. Χασομέρης μακριά από τον Καρακώστα, κριτικός, φάουλ, έχει σηκώσει σημαία, όχι, πλάγιο. Πλάγιο υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Ο Ανιέτε που μπήκε αντί του καπετάνου. Κατσιαρός πίσω. Πάει να πιέσει ο Τσίγκας. Θα γίνει το λάθος λοιπόν από το Γόγολο, παίρνει ο Δινόπαπας, μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια τρίπλα ακόμα, θα κοπεί όμως, του πήρε την πεκιά από το στόμα εκεί, βγήκε ο Κοστούλας γρήγορα. Πινδώνης δεν μπόρεσε ξανά, ο Χασομέρης γιατί Λάρισα να σούτ από μακριά, πάνω από τα δοκάρια. Και συνέχεια από τον Κίτκο ξανά, Χασομέρης δοκίμασε από μακριά, μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Φάουλ που κερδίζει ο Σολάκης από τον Καρακώστα. Επανάληψη ζητά Ευαγγέλου.
Γόγολος, Πετκάκης. Στο Γιάννοφ. Έχασε την μπάλα, παίρνει ο Δινόπαπας. Δίπλα για το Τζίγκα. Τσιάρας. Πολύ δυνατά. Πετκάκης κερδίζει το φάουλ από τον Παπαγεωργίου, από τον Παγόνη, συγγνώμη. Και τώρα η κούρσα από τον Μπρέσκα. Μπαλιά για το Σολάκι, δεν φτάνει στον επιθετικό του Ολυμπιακού. Έρχεται ο Γενκά να κερδίσει, βάζει κάτω, δεν περνάει. Επιμένει ο Γενκά, έρχεται ο Πινδώνης, κάθε την παλιά, για να δούμε ο Σέρεμετ μπλοκάρει. Υπάρχει σημαία σηκωμένη όμως από τον βοηθό για offside. Στον Ανιέτε. Εδώ καλύπτεται πάντως ο Ανιέτε. Και μετά σηκώνει σημαία. Ο Ανιέτε καλυπτόταν. Κατσιαρός. Γενκά. Πινδώνης. Γόγολος. Στο Γιάννοφ. Πετκάκης, ψάχνουν διάδρομο στη διπλή ζώνη της Λάρισσας, οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Μπρέσκα. Στο Γιάννοφ μπροστά. Σολάκης. Ξανακερδίζει την μπάλα, μαχητής. Δεν μπορεί να συνεχίσει τώρα όμως. Πήρε ο Τσιάρας, υπάρχουν παίκτες πεσμένοι. Μπάλα κυλάει πλάγια υπέρ του Ολυμπιακού. Φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός Βόλου στο Γιάννοφ. Γρήγορα από τον Πετκάκη η προσποίηση του Γενκά δεν έπιασε τόπο. Ήρθε ο Τσίγκας να πιέσει για να κλέψει, δεν μπόρεσε, Κατσιαρός. Πινδώνης πιο πίσω, πρεσάριο κριτικός. Έδιωξε ο Καρακώστας. Πετκάκης μακριά. Κεφαλιά τώρα του Παγώνη από μάκρινο Τσιάρας. Ο Δινόπαπας ήταν πεσμένος κάτω, το παιχνίδι συνεχίζεται. Παγώνης. Τσιάρας. Φάουλ του Σολάκη. Και πάμε γρήγορα στον Κώστα Κουντούλα. Πρώτη αλλαγή και για τον Τίμο Καβκά και την ΑΕΛ. Ο Ζικίνια μετά από καιρό θα πάρει θέση στην εντεκάδα της Λάρισσας. Είδαμε το φάουλ του Σολάκη. Ναι, ναι. Και θα περάσει ο Δινόπαπας εκτός. Θέλει περισσότερη δυναμική από τα άκρα η Λάρισσα, γι' αυτό και περνά και τον Ζικίνια μέσα. Και πιο δημιουργικός είναι ο Ζικίνια σίγουρα. Μπρέσκα, Ανιέτε. Γόγολος δεν έδιωξε καλά, πάει να διορθώσει ο ίδιος μακριά. Πετκάκης, Πινδώνης, έβαλε κάτω Ανιέτε. Θα χάσει όμως Χασομέρης. Άλλαξε. Ανεβαίνει ο Παπαγεωργίου. Καλύπτει ο Κατσιαρός. Μπαλιά όμως φτάνει τελικά στον κριτικό. Τώρα δεν περνάει, το πλάγιο είναι υπέρ της Λάρισσας. Θα γίνει όμως πρώτα η αλλαγή. Μπαίνει λοιπόν ο Ζεκίνια, βγαίνει ο Δινόπαπας. Και συνέχεια με το πλάγιο για την Λάρισα. Πορτογάλος σε πρώτο πλάνο και ο Δινόπαπας πάει στον πάγκο της ΑΕΛ. Παπαγεωργίου για τον κριτικό. Χάνει την μπάλα, έρθει ο Γενκά για βοήθεια. Μπήκε ο Ζεκίνια και έκλεψε. Ο Πορτογάλος περνάει από τον Πινδώνη. Η σέντρα του χαμηλά κόβεται από τον Κατσιαρό. Γενκά. Το πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Ζεκίνια, ο οποίος δείχνει να μένει στα πλάγια, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα χρησιμοποιηθεί σε σύνθετο ρόλο επιθετικό, όσο μπορεί. Φάουλ που κέρδισε ο Λάκης. Γενικά γρήγορα έχει ανεβεί ο Μπρέσκα. Και από τα πόδια του Παγώνη η μπάλα περνάει κόρνερ. Εδώ
Είδατε μια μονομαχία με όλη τη σημασία της λέξης. Ο Ανιέτε εκτελεστής. Κόσμος στην περιοχή του Σέρεμετ. Ο Σέρεμετ διώχνει ασθενός. Τώρα ο Τσιάρας πάει να ολοκληρώσει. Πιέζεται το πλάγιο για τη Λάρισα. Μπρέσκα σε πρώτο πλάνο. Ο Σέρεμετ πάντως ήταν σε σωστή θέση και πάλι. Πινδώνης παίρνει μια κεφαλιά. Ο Μπρέσκα. Το πλάγιο τώρα είναι για τη Λάρισα. Συνέχεια τώρα με τον Παπαγεωργίου προς το Ζεκίνια που παίρνει την κεφαλιά. Διώχνει ο Κοστούλας το πλάγιο και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Παπαγεωργίου δυνατά για τον κριτικό. Καλύπτει ο Κατσιαρός. Περνάει μπαλ out. Ο Θοδωρής Γκίτκος θα δώσει συνέχεια σε ένα παιχνίδι που πάλι χαμηλώσαν οι ρυθμοί. Φάουλ του Σολάκη στον Καρακώστα. Εδώ χρεώθηκε φάουλ. Τσιάρας. Σκόνδρας. Κοιτάζει μπροστά τον παγόνι. Μπαλιά πολύ δυνατή για να φτάσει στο τζίγκα. Ο Γόγκολος απομακρύνει. Ήρθε ο Νεμπεγλέρας. Ζεκίνια. Τσιάρας τώρα. Άλλαξε με τον παγόνι. Χασομέρης. Μια μπαλιά προς τον κριτικό. Αρκετά δυνατή. Κάλυψε έξυπνα εκεί ο Κοστούλας. Ο κριτικός είναι πεσμένος στην περιοχή. Πήγε ο Ευαγγέλου κοντά του. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Βλέπετε ότι μόνος του χάνει το βηματισμό του, πέφτει, δεν υπάρχει κανένα θέμα φυσικά. Ο κριτικός σηκώθηκε. Πινδώνης. Κατσιαρός. Μπροστά για τον Σολάκη. Offside υποδείχνεται ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Εδώ είναι μπροστά ένα βήμα. Σωστή υπόδειξη. Ζεκίνια πάει να παίξει από πλάγια. Έχει τον Κατσιαρό. Η σέντρα του κόβεται. Πάει ο Κατσιαρός να διορθώσει και διορθώνει από την απομάκρυση του Πινδώνη. Νεμπεγλέρας. Άλλαξε, παγώνεις, πλάγια για το Χασομέρι, ανεβαίνει ο Πετκάκης να πιέσει, έμεινε κενό εκεί, αλλά είναι offside, το Τσίγκας γύρισε από ελεγχόμενη θέση, έχει σηκώσει τη σημαία βοηθός, για να δούμε. Εδώ είναι μπροστά, τον βλέπετε, ξεχωρίζει ο Τσίγκας, σωστή υπόδειξη και αυτή και πάμε σε πραγματικό χρόνο, κριτικός. Κερδίζει την μπάλα εκεί ο Πινδώνης, φέρνει και το φάουλ. Γρήγορα για τον Ανιέτε. Μπρέσκα. Ανεβαίνει από πλάγι ο Κατσιαρός. Ο Μπρέσκα προτιμά τη σέντρα για τον Γενκά. Έξοδο του Σέρεμετ. Παγώνης. Σκόνδρας. Πιέζει ο Σολάκης, ο οποίος πραγματικά είναι υπόδειγμα με τα χρόνια που αγωνίζεται και την προσπάθεια που καταβάλει. Ανιέτε κερδισμένος. Πινδώνης. Πετκάκης. Γενκά. Γενκά που έχει έρθει πάλι δεξιά ο Μπρέσκα αριστερά.
Αλλάζει παιχνίδι για τον Κατσιαρό. Τον βρίσκει μόνο του. Βάζει κάτω. Σέντρα σουτ. Στο δεύτερο δοκάρι σέντρα. Περισσότερο. Σερεμέτ έκανε την έξοδο. Δεν είχε πρόβλημα. Αλλαγή ετοιμάζεται μεταξύ ο Σάββας Παντελίδης. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση. Πρέπει να είναι ο Λίσε Κώστα Κουντούλα, έτσι. Έχει εξαιρεθεί, μπήκε τελευταία στιγμή στην αποστολή του Ολυμπιακού Βούλου. Θα μάθουμε σε λίγο ποιος παίκτης θα αποχωρήσει. Κατσιαρός γρήγορα μπροστά για τον Ανιέτε που έμεινε ξεχασμένος από τους αντιπάλους του. Ανιέτε η σέντρα χαμηλά κερδίζει το κόρνερ. Όχι, δεν βγήκε. Έχει βγει τελικά. Κόρνερ, ναι, ναι. Δεν είχε προλάβει να διώξει εκεί ο Σκόνδρας. Κόρνερ είναι. Χτυπάει συναγερμός λοιπόν στην περιοχή της Λάρισας. Ανιέται η εκτέλεση με δύναμη στο δεύτερο δοκάριο Σέρεμετ. Και πάλι Ζεκίνια. Πάει να βγει στην κόντρα γρήγορα με Τσίγκα. Δεν μπορεί. Υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Για το φάουλ που έγινε στον Τσίγκα, στον Πετκάκη κίτρινη. Εδώ είναι η φάση. Ο Πετκάκης πατάει το πόδι του Τσίγκα. Τσίγκας με το κεφάλι, εκεί που πάει η μπάλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος, πέρασε. Out. Και πάμε στον Κώστα Κουντούλα και πάλι. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό Βόλο και την δεύτερη αλλαγή που ετοιμάζεται για τον Σάββα Παντελίδη. Θα είναι ο Λίσε στη θέση του στο Γιανόφ. Θέλει περισσότερη κινητικότητα στον άξονα. Έτσι και έχει κάνει και δύο αλλαγές ο Σάββας Παντελίδης γι' αυτό. Ενώ θα γίνει όμως αλλαγή και για την ΑΕΛ. Ο Σκούπρας θα περάσει στη θέση του Παπαγεωργίου. Πολλά τα προβλήματα από την δεξιά πλευρά για την ΑΕΛ. Το Μπρέσκα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν τα λεπτά και η αλλαγή. Ο οποίο ξεφεύγει δεν είναι καλή παλιά του όμως. Νεμπεγκλέρα. Παγώνη. Φάουλ επιθετικό του Πινδώνη. Τώρα οι αλλαγές. Μπαίνει ο Σκούπρας λοιπόν. Και βγαίνει ο Παπαγεωργίου. Και ο Λίσε περιμένει τη σειρά του. Καθώς συμπληρώνεται μία ώρα παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό, χωρίς τέρματα. Με μεγάλη εμπειρία πλέον στην Ελλάδα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Λίσε. Παγώνης, περνάει, ανοίγει και την μπάλα, βγήκε ο Γόγολος. Άνοιξε έτσι ο Παγώνης την μπάλα και βγήκε out. Περνάει η μπάλα, Ανιέτε. Κοιτάζει τον Μπρέσκα, του πετάει την μπάλα offside του Σλοβάκος. Υποδείχθηκε. Εδώ φαίνεται να είναι μπροστά. Εντάξει, είναι πεσμένος ο Σέρεμετ από την προηγούμενη σύγκρουση καθώς η φάση συνεχίστηκε και περιμένει να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Σλοβένος Πορτιέρο. Βλέπετε την κάρτα με τρεις σημαντικές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο. Εμπνέει η σταθερότητα για τη Λάρισα. Εδώ είναι η φάση της σύγκρουσης. Ουσιαστικά πέφτουν ο Παγώνης πάνω στον Σέρεμετ. Συνέχεια τώρα από τον Σλοβένο.
εκτελέσει το offside. Γόγολος καλύπτει την μπάλα. Φάουλ κέρδισε από την πίεση που δέχτηκε από τον κριτικό. Ο Λίσε. Κοστούλας. Κατσιαρός. Κακή συνεννόηση. Το πλάγιο με το Σκούπρα για τη Λάρισα. Τάιτο Ζεκίνια προτιμά τον Τσίγκα. Ο Λίσε κερδίζει. Γενικά πέρασε ωραία τρίπλα κάτω από τα πόδια του Σκούπρα. Η σέντρα στην άλλη πλευρά στον Μπρέσκα. Βγήκε στην πλάτη του Παγόνη. Μπρέσκα βάζει κάτω. Περιμένει ο Σολάκης. Η σέντρα αλλοιώνεται. Και περνάει κόρνερ. Πέμπτο κόρνερ. Χαμηλά αυτή τη φορά. Μια πρώτη κεφαλιά. Μπρέσκα η σέντρα με δύναμη διώχνει ο Παγόνης. Ανιέτε πάει να κερδίσει. Ο Λίσε τελικά. Κατσιαρός. Γέμισμα μπροστά για τον Μπρέσκα. Πήρε την κεφαλιά. Επιμένει πολύ δυνατός. Θα βγάλει και τη σέντρα μια κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας. Απομάκρυνε ο Σκούπρας. Επιμένει εκεί με το Γενκά. Ο Ολυμπιακός τελικά ο Σκούπρας γρήγορα. Και πάει στην κόντρα με το Ζεκίνια τώρα η Λάρισα. Ζεκίνια με τον Πινδόνη δίπλα του. Φάουλ που χρεώνεται ο Πινδόνης. Ξανά εδώ η τρίπλα. Είδατε τον Πορτογάλο για να ξεφύγει και ο Πινδόνης υποβήθηκε στο φάουλ. Μια στιμένη μπάλα τώρα για τη Λάρισα που θέλει να την αξιοποιήσει. Ανεβαίνουν αρκετοί παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Μεταξύ πρέπει να είναι ο Κοστούλας. Για να δούμε την εκτέλεση. Κατευθείαν στον Κίτκο η μπάλα. Ο Κοστούλας ήταν εκτός γραμμών. Έπαιζε με παίκτη λιγότερο στην άμυνα Ολυμπιακός Βόλου, αλλά ανεκμετάλλευτο το φάουλ. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Κουντούλα. Έχει ένα σκίσιμο στη μύτη ο παίκτης Ολυμπιακού και το προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες τώρα. Κοστούλας εδώ με το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού Βόλου. Ανιέτε. Πίσω η μπάλα για τον Γόγολο. Ανιέτε υποδέχεται ξανά την μπάλα. Ο Λίσε. Κατσιαρός. Πινδώνης που έχει γυρίσει στα center back τώρα στο Ολυμπιο Κοστούλας. Δεν περνάει στον Μπρέσκα. Τσιάρας Νεμπεγλέρας. Πιέζεται, Μπρέσκα πολύ δυνατά, θα πάρει την κατοχή και θα πάρει και φάουλ από το Σκούπρα. Γρήγορη εκτέλεση και κίτρινη κάρτα στον Εμπεγλέρα που δεν ήταν σε σωστή απόσταση. Αυτό είναι το φάουλ προηγουμένως που κερδίζει ο Μπρέσκα. Και εδώ είναι η γρήγορη εκτέλεση που δεν έχει πάει ο Νεμπεγλέρα στη σωστή θέση. Λοιπόν, Ανιέτε. Μπάλα περνάει. Offside όμως τώρα. Υποδεικνύεται ο Σολάκης. Σολάκης ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Για να δούμε τη φάση. Εδώ σίγουρα δεν είναι offside. Καλύπτεται κανονικά. Λάθος του βοηθού. Ακόμα και όταν γίνεται η απόκρουση είναι καλυπτόμενος από την αρχή της φάσης, τελειώνει, είναι λάθος του βοηθού. Φάουλ τώρα που κέρδισε ο Ολυμπιακός Βόλου και η κάρτα με τα offside, αλλά... Βαλιά του Γόγολου, πολύ δυνατή. Ο Λίσε εκεί στη μονομαχία. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτής. Μπρέσκα. Ο Λίσε
πιο πίσω για σιγουριά. Γόγολος και ακόμη πιο πίσω τον Γκίτκο. Παγώνης για τον Τσίγκα. Έχει ανεβεί ο κριτικός, του δίνει την μπάλα. Αυτός για το Ζεκίνια πρόλαβε, ο Κατσιαρός έδιωξε. Ξανά ο Νεμπεγλέρας όπως. Σε πλάγι όμως ο Χασομέρης δεν προλάβαινε εκεί, δεν θα μπορούσε. Εν τω μεταξύ έχει πέσει ο Γόγολος κάτω. Κάποιος τραυματισμός ενδεχομένως. Θα σηκωθεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου. Μπρέσκα μακριά για να τρέξει ο Γενκά. Και αυτά είναι τα λάθη των δύο ομάδων. Πολλά περισσότερα, μάλλον πολλά και για τις δύο ομάδες. Περισσότερα της Λάρισας. Η εκτέλεση για το Σολάκη στην καρδιά της άμυνας. Το γυριστό σουτ πρόλαβε ο Σερεμέτ. Δεν υπάρχει offside από πλάγιο. Σήκωσε σημαία ο βοηθός. Το πήρε πάνω του ο διαιτητής. Ξανά εδώ είναι μεν μπροστά, αλλά από πλάγιο offside δεν υπάρχει. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες και εδώ το γυριστό. Σου του Σολάκη που πάντως εξεδωτέρωσε ο Σέρεμετ. Τη φάση την πήρε πάνω του Ευαγγέλου. Τσίγκας. Γλίστρησε ο Γόγολος, κόβει ο Κατσιαρός πρώτου κριτικού. Ο Γκίτκος σημαδεύει μπροστά. Φάουλ στο Σολάκη από τον Καράκοστα. Αυτό είναι το φάουλ. Ο Λίσε. Σολάκης. Νεμπεγλέρας μπροστά. Κοστούλας γενικά για τον Ανιέτε. Ξεφεύγει, αλλάζει παιχνίδι για τον Πετκάκη. Ο Λίσε. Ανιέτε. Κάθε την παλιά για τον Μπρέσκα, βγαίνει στην πλάτη. Πρόλαβαν όμως και ο Σέρεμετ ολοκληρώνει σε κόρνερ. Εδώ έγινε ένας καλός συνδυασμός. Αποφέρει κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού. Με το Σέρεμετ οπωσδήποτε μεγάλο πρωταγωνιστή της Λάρισας. Ο Μπρέσκα εκτελεστής. Πολυκοσμία τώρα στην περιοχή της Λάρισας. Με δύναμη κεφαλιά του Παγώνη απομακρύνει. Ο Λίσε. Μπρέσκα. Σλοβάκος άνοιξε, βγάζει και τη σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω, ο Σολάκης πάει να στρώσει για το σούτ, άνοιξε την μπάλα, από κοντά ο Σέρεμετ αποκρούει, τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου. Εδώ ο Σολάκης δεν πιστεύει την απώλεια αυτής της ευκαιρίας, σε μια φάση διαρκείας. Εντάξει, συνεχίζεται, θα δούμε, αυτή είναι η σέντρα προηγουμένως, μια πρώτη κεφαλιά ο Σολάκης στρώνει. Ανοίγεται η μπάλα αρκετά και μετά το σούτ από κοντά από τον Σολάκη σώζεται από τον Σέρεμετ. Και από μία ακόμη φάση βλέπετε τον Μπινδόνι, το Σολάκη και το Σέρεμετ να λέει όχι. Ο Σέρεμετ δίνει συνέχεια. Στο κέντρο του γηπέδου του μεταξύ έχει πέσει ο κριτικός κάτω. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες της Λάρισας. Ο Χασομέρης ανοίγει μπροστά. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ζεκίνε. Η μπάλα απομακρύνεται. Ένα πλάγιο. Ήταν πάντως άλλη μια μεγάλη ευκαιρία, μια τελική προσπάθεια και θα άξιζε να δούμε την κάρτα με τις τελικές. Βλέπετε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει, τεράστια. Με σπουδαίες αποκρούσεις από το Σέρεμετ.
Θα πάμε τώρα στον Κώστα Κουντούλα γιατί κάτι ετοιμάζει ο Τίμος Καβακάς. Νωρίς την τελευταία αλλαγή στο παιχνίδι για την ΑΕΛ. Θα περάσει ο Πότσι και θα βγει ο κριτικός. Κάνει πιο συμπαγή τη μεσαία του γραμμή ο Τίμος Καβακάς. Ζεκίνια για τον Σκούπρα που ανέβηκε. Τρέχει ο Γενικά να τον κλείσει. Νεμπεγλέρας. Ανιέτε πρόλαβε. Γενικά και Πινδώνης. Ο Λίσε. Πινδώνης. Κόβεται η μπάλα. Οφσάιτ υποδείχθηκε ο Τσίγκας. Πρώτα θα γίνει η αλλαγή εδώ μεταξύ. Μετά θα εκτελεστεί το offside. Εδώ είναι η φάση, βλέπετε, είναι ένα βηματάκι πίσω ο Τσίγκας και όταν γυρίζει από την κόντρα έστω είναι εκτεθειμένος. Φεύγει λοιπόν ο κριτικός, ο οποίος έδωσε αρκετές μάχες μπροστά για να κρατήσει την μπάλα, για να δημιουργήσει κάτι στην επίθεση και μπαίνει ο Αργεντίνος ο Πότσι. Κατσιαρός. Πότσι πήρε και την πρώτη μπάλα, έκλεψε και πέταξε για τον Τσίγκα. Τσίγκας με τον Κοστούλα κερδίζει το πλάγιο. Σάββας Παντελίδης. Σκούπρας ανέβηκε για την εκτέλεση του πλαγίου. Πίσω στον Χασομέρη που ήρθε δεξιά και πήγε ο Ζεκίνη αριστερά. Ο Πότσι πάει να του πετάξει την μπάλα και τον βρίσκει. Ο Πορτογάλος κρατάει. Θα έρθει ο Λίσε όμως να του πάρει την μπουκιά από το στόμα. Ινδόνης για τον Μπετκάκη. Μπρέσκα. Ο Λίσε. Κερδίζουν οι παίχτες της Λάρισσας. Αλλά επιμένει ο Πετκάκης και έκλεψε από τον Τσιάρα και Κατσιαρός τώρα. Μπροστά για το Γενικά. Στη συνέχεια υπάρχει φάουλ του Γενικά, έτσι όπως έπεσε πάνω στον Πότσι. Εδώ το φάουλ πάνω στον Πότσι. Ο Σέρεμετ μπροστά με δύναμη, διώχνει ο Γόγολος από τον Πότσι, κατευθείαν στον Κίτκο. Γενικά υποδηματικά κατέβασε, το τακουνάκι δεν πέρασε όμως. Σκούπρας, άνοιξε και αυτός πολύ, ο Λίσε. Γυρίζει την φάση πίσω ο διαιτής και δίνει φάουλ στο κέντρο πριν καταλήξει μπάλα πλάγια βέβαια. Άφησε αρχικά το πλεονέκτημα. Είδατε και την κάρτα με την κατοχή. Ανιέτε. Πινδώνης και Κατσιαρός. Κατσιαρός. Πινδώνης. Ο Λίσε. Κλειστή η ζώνη πάλι. Μπροστά για τον Μπρέσκα, πάρα πολύ δυνατή η παλιά, τρέχει με τον Παγόνη που προλαβαίνει να κερδίσει την μπάλα. Πότσι και κάνει φάουλ εκεί ο Λίσε. Ξανά ο Αργεντίνος κάνει την τρίπλα και έρχεται ο Νιγηριανός και του χτυπάει το πόδι. Διώχνει ο Γόγολος, όχι μακριά, μπάλα φτάνει στον Παγόνη. Τώρα όπως ο Γόγολος σε πλάγιο, παρότι δεν είχε πίεση. Ζεκίνια. Μπροστά η μπάλα. Φάουλ επιθετικό. Χασομέρης. Κατσιαρός.
Περιμένει ο Σολάκης ένα γέμισμα. Τελικά προτιμά τον Πινδώνη. Τώρα η κάθε την παλιά για τον Μπρέσκα και τον Ανιέτε. Ανιέτε θέλει να ξεφύγει. Μπρέσκα στη φάση. Απομακρύνει την μπάλα από τον Σκόνδρα. Εδώ αδράνησε η άμυνα της Λάρισας. Φάουλ του Πινδώνη, σήκωσε ψηλά το πόδι στη συνέχεια. Θα δούμε ξανά τη φάση όπου μπερδεύτηκαν οι αμυντικοί της Λάρισας. Ίσως περίμεναν ότι κάποιος θα βγει offside. Δεν υπάρχει offside όταν έφυγε η μπάλα. Καθυστέρησαν, βλέπετε. Μετά επιστρέφουν οι κόντρες. Τρέχει ο Μπρέσκα και ο Σκόνδας. Και πάμε στον Κώστα Κουτούλα. Λοιπόν, οι αχέσεις εξέδρας ακούστηκαν από τον Σάββα Παντελίδη. Περνάει τον Μπουσότο στο παιχνίδι στη θέση του Γενκά. Και έτσι κάνει ο Κόμπι και την ομάδα του. Θα πάει να πάρει θέση δίπλα στον Ηλία Σολάκη. Η αλήθεια είναι ότι και ο Γενκά ζήτησε αλλαγή. Κάποια στιγμή είχα δει τη χειρονομία με τα χέρια του προ τον πάγκο. Offside ο Τσίγκα. Εδώ βλέπετε είναι ένα βήμα πιο πίσω όταν γίνεται η προσπάθεια και πάει και τη διεκδικεί την μπάλα. Και μάλιστα άκουσε και τις παρατηρήσεις του Καβακά, αν δεν κάνω λάθος, Κουσταγκουντούλα ο Τσίγκας. Για να δούμε τον Ογκουνσότο για τον Ανιέτε. Μπαίνει από πλάγια ο Αργεντίνος. Βάζει κάτω το γύρισμα, κόβεται. Επιμένει και κόρνε του Σκούπρα. Εδώ ήταν μια δύσκολη στιγμή για την περιοχή της Λάρισας. Πρώτου ο Γκουνσότο κόπηκε η παλιά του Ανιέτε, ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι ο Σέρεμετ δεν έχει πρόβλημα. Κώστα Κουντούλα, κάτι ήθελες να μας πεις προηγουμένως. Ναι, μπαίνοντας ο Πότσι στο παιχνίδι για την ΑΕΛ, έχει αλλάξει το σύστημα σε 4-1-2-3 και γι' αυτό και φωνές προηγουμένως στον Τζίγκα για να κοιτάει καλύτερα τους συμπαίκτες του δεξιά, τον Χασομέρη και αριστερά τον Ζεκινιανό. Έχουν ανεβεί πιο μπροστά και ο Νιμπεγλέρας με τον Τσιάρα στα χαφ. Η σέντρα για τον Χασομέρη, ο Κατσιάρος ήταν εκεί, ο Ανιέτε. Παλιά για τον Μπρέσκα και τον Ογκουνσότο. Ο Μπρέσκα βγήκε από πίσω, κόπηκε η παλιά. Σκούπρας τώρα. Χασομέρης κλείνεται. Το πλάγιο είναι για τη Λάρισα. Ο Κώστας Σκούπρας εκτελεί. Στην επίθεση ο Τσίγκας Σολομόναχος εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έκανε ένα γύρισμα αλλά δεν υπήρχε άλλο συμπαίκτη στην περιοχή ούτε καν για να προβληματίσει την άμυνα του Ολυμπιακού Βόλου. Τσιάρας τώρα. Μπροστά μήπως ακολουθούσε ο Ζεκίνια. Γόγολος και ο Λίσε. Πινδώνης. Κατσιαρός. Ανιέτε. Πέρασε την μπάλα, κόπηκε όμως από τον Καρακώστα. Κοστούλας, ο Λίσε, πάει να πιέσει ο Τσιάρας, Γόγολος τώρα. Μπαλιά, ο Γκουνσότο με το κεφάλι. Ζεκίνια την αφήνει να περάσει πλάγια. Είναι φανερό ότι έτσι όπως κυλάει το ντέρμπι τώρα μπορεί και ένα λάθος να το κρίνει, να κρίνει την αναμέτρηση δηλαδή. Φάουλ του Πετκάκη. Αναλαμβάνει ο Σκόντρας. Μακριά μπροστά, έκοψε αρχικά ο Γόγολος, Ζεκίνια. Ζεκίνια ανέβηκε ο Παγώνης, Ζεκίνια πιο πίσω τελικά στον Εμπεγλέρα. Ακόμα πιο πίσω τώρα στον Καρακώστα και αυτός στο Σέρεμετ. Κεφάλια του Κατσιαρού, Σολάκης. Πίσω ο Πότσι, πιέζει ο Ανιέτε, θα του κλέψει την μπάλα προς στιγμή, αλλά με τα φάλτσα βγήκε πλάγια. Yeah.
κέντρο κάπου ο Σκούπρας. Ο Λίσε βάζει κάτω και πετάει μπροστά για τον Μπρέσκα. Τρέχει αυτός με τον Παγόνι που καλύπτει και την αφήνει να περάσει πλάγια. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της αναμέτρησης. Καβακάς έχει νεύρα. Μπαλά κάτω στον Μπρέσκα. Δεν μπορεί να περάσει. Έρχεται ο Πετκάκης. Ο Λίσε κάθετα δεν φτάνει στον Ογκουνσότο. Το πλάγιο και πάλι για τους γηπεδούχους. Μπρέσκα πάει να περάσει. Κόρνερ. Από τα πόδια του Παγόνι. Άλλη μια φορά χτυπάει καμπανάκι στην περιοχή του Σέρεμετ. Ο Μπρέσκα εκτελεστής. Ολόκληρη Λάρισα πίσω. Με δύναμη διώχνει ο Καρακώστας. Ο Λίσε για τον Μπρέσκα. Η σέντρα χαμηλά απομακρύνει την μπάλα. Ξανά στον Ολίσε. Συνεχίζεται η πολιορκία. Η σέντρα δεν περνάει. Ξανά ο Ολίσε κερδίζει το πλάγιο τώρα. Πετκάκης. Έχουν τραβηχτεί παίκτες Λάρισας για το τεχνητό offside. Αυτό φωνάζει ενδεχομένως και ο Παντελίδης στους παίκτες του. Μπρέσκα. Η σέντρα τώρα έχει κοντράρει. Είναι κόρνερ. Μένει ψηλά λοιπόν στην περιοχή της Λάρισας ο Ολυμπιακός Βόλου και ο Μπρέσκα θα εκτελέσει και αυτό το κόρνερ. Παρατηρήσεις του διαιτητή για τα μαρκαρίσματα Σολάκης και Πότσι. Τις άκουσαν. Ένα το κόρνερ λοιπόν στην καρδιά της άμυνας διώχνει ο Παγόνης. Ο Λίσε βάζει κάτω για τον Μπρέσκα. Έχει το χώρο για τη σέντρα, θα την κάνει. Ο Γκουνσότο η κεφαλιά, η μπάλα και στο δοκάρι λίγο, αλλά πρέπει να έχει βρει πρώτος ο Σέρεμετ ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από τον Πάτρικο Γκουνσότο. Για να δούμε. Η σέντρα του Μπρέσκα, ο Γκουνσότο πηδάει με το κεφάλι. Όχι, δεν βρήκε στο δοκάρι το χεράκι του Σέρεμετ. Και από μία ακόμη κάμερα. Βλέπετε εδώ, σώζει την εστία του και πάλι ο Σέρεμετ, ο κορυφαίος της ΑΕΛ οπωσδήποτε. Πινδώνης βάζει κάτω. Φάουλ, γυρίζει μάλιστα τη φάση πιο πίσω, έχει γίνει και νωρίτερα φάουλ στον Πινδώνη. Νέα σέντρα, ο Γκουνσότο βγαίνει, δεν μπορεί, η μπάλα απομακρύνεται, Νεμπεγλέρας, πάει η Λάρισα για την κόντρα, δεν μπορεί ο Νεμπεγλέρας, πήρε ο Λίσε. Κατσιαρός, ο Γκουνσότο, Μπρέσκα. Πιεσμένος, ο Λίσε, πλάγια για τον Ανιέτε. Βάζει κάτω ο Αργεντίνος. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, όχι, περνάει ο Σκόντρας, έδιωξε. Μακριά ο Νεμπεγλέρας. Τσίγκας μόνος του, κρατάει πάντως. Και κάνει φάουλ ο Κατσιάρος. Εδώ ξανά οι κόντρες και ο Τσίγκας στη συνέχεια. Εδώ του τραβάει τη φανέλα, είδατε για λίγο. Νεμπεγλέρα στην εκτέλεση για τον Τσίγκα που παίρνει μια κεφαλιά. Χέρι όμως, έχει βάλει το χέρι του ο Τσίγκας. Δεν υπάρχει συνέχεια. Ο Λίσε. Ο Γκουνσότο μοίρασε για τον Πινδώνη. Από εκεί στον Πετκάκη, περίμενε ο Μπρέσκα την μπάλα. Τώρα θα την πάρει. Μπρέσκα με τον Παγόνι. Η σέντρα του. Έρχεται ο Ανιέτε. Ο Γκουνσότο παίρνει μια κεφαλιά. Επιμένει να βάλει κάτω. Ούτε ο Πινδώνης μπορεί. Διώχνει άμυνα της Λάρισας. Ο Τσιάρας. Ο Ζεκίνια τώρα. Κερδίζει το πλάγιο ο Πορτογάλος. Να δούμε άλλη μια φορά την κάρτα με τις τελικές προσπάθειες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια και φτάσαμε στο 27ο λεπτό και φυσικά το ντέρμπι παραμένει φουντωμένο. Βλέπετε 9 προς 1, με 6 από τις 9 προς την εστία.
Και έχω την εντύπωση ότι είναι ισάριθμες οι αποκρούσεις ή μία λιγότερη, τέλος πάντων, του Σέρεμετ. Πετκάκης θα βάλει κάτω. Η σέντρα το Σολάκης. Είναι 6 αποκρούσεις του Σέρεμετ, όπως με πληροφορούν από τη στατιστική υπηρεσία, όντως. Λοιπόν, Ανιέτε, Πινδώνης θέλει να μοιράσει. Ο Λίσε. Η σέντρα για τον Κατσιαρό που ανέβηκε. Αυτός προς την περιοχή, ο Γκουνσό το βάζει κάτω, άνοιξε πολύ την μπάλα. Επιμένει ο Πινδώνης. Πάντα στην επίθεση ο Ολυμπιακός Βόλου. Πινδώνης κρατάει. Ο Λίσε. Έχει ανεβεί ο Πετκάκης. Του πετάει την μπάλα ο Νιγηριανός. Η κεφαλιά σε κόρνερ από τον Παγόνι. Και είναι το 10ο κόρνερ αυτή τη φορά. Μπρέσκα λοιπόν με δύναμη. Για να δούμε. Σφυρίγμα πριν την εκτέλεση από τον Ευαγγέλου για τα μαρκαρίσματα, πάλι τα σπροξήματα. Νέες παρατηρήσεις. Θα δείξει κάρτα στον Τσίγκα για τα τραβήγματα. Το 81ο λεπτό. Λοιπόν, ο Μπρέσκα με δύναμη, ο Σέρεμετ. Υπάρχει φάουλ ή offside, offside. Έδειξε κάποια στιγμή, σήκωσε σημαία ο βοηθός. Εδώ είναι offside, βλέπετε. Τελευταίος ο Κοστούλας. Όταν εκτελείται η μπάλα, όταν εκτελείται το κόρνερ. Βαλιά προς τον Τζίγκα, ο Κοστούλας απομακρύνει. Ανιέτε βάζει κάτω. Ο Λίσε, Κατσιαρός, θα γίνει το λάθος, διορθώνει ο Κατσιαρός όμως. Ανιέτε. Πινδώνης. Μπροστά για τον Σολάκη, κόβεται από το Σκόνδρα. 4 λεπτά καθυστερήσει, θα έχουμε μπαλιά μπροστά για τον Τσίγκα. Κόβεται καθαρά από τον Κοστούλα, ξανά Ζεκίνια. Η κόντρα ευνοεί το Ζεκίνια και δίνει το πλάγιο. Ανεβαίνει ο Σκούπρας. Ζεκίνια. Το πλάγιο είναι για τη Λάρισα. Από την πίεση του Κατσιαρού. Σκούπρας με δύναμη για τον Τσίγκα. Πάρα πολύ δυνατά. Ο Γκίτκος την πήρε. Ο Σάβας Παντελίδης φωνάζει γρήγορα. Και αυτό μετέτρεψε την πάσα σε λάθος. Βέβαια Ανιέτε διόρθωσε. Τώρα θα χάσει ο Γόγολος. Πετκάκης. Έχουν αρχίσει οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Κατσιαρός, ένα γέμισμα. Διώχνει ο Σκούπρας. Πινδώνης, Κατσιαρός. Ανιέτε. Σκούπρας πάλι πιο γρήγορα. Ανιέτε ξανακερδίζει. Κατσιαρός. Κοιτάζει τον Μπρέσκα, του πετάει την μπάλα. Πάει ο Σλοβάκος δυνατά, την παίρνει. Η σέντρα χαμηλά, ο Σολάκης προσπαθεί να τη βάλει κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Η μπάλα καταλήγει στον Ολίσε. Από εκεί στον Κατσιαρό. Σέντρα και πάλι προς τον Πετκάκη, αυτή τη φορά κόπηκε. Τρέχει ο Μπρέσκα. Επιμένει σε αυτή την πολιορκία ο Ολυμπιακός Βόλου. Μπρέσκα, η σέντρα. Απομακρύνει ο Σκόδρας, όπως ο Τσίγκας σε πλάγιο. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση με τον Μπρέσκα να κάνει το γύρισμα. Ο Σολάκης πέφτει μόνος του, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εδώ. Κάτω η μπάλα από τον Ανιέτε. Η σέντρα προς τον Ογκουνσότο αρκετά δυνατή, περνάει out.
Ο Σέρεμετ θα δώσει συνέχεια ενώ μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ζεκίνια. Ανιέτε πιο δυνατά. Ο Λίσε. Πετκάκης. Κοστούλας. Ένα γέμισμα ζητάει ο Παντελίδης. Ανιέτε και Πινδώνης. Πιέζει όμως η Λάρισα να κλείσει τους διαδρόμους, να μην αφήσει ούτε καν αυτό το γέμισμα. Κατσιαρός, πέρασε. Πάτσε την μπάλα όμως. Και να η ευκαιρία να βγει στην κόντρα. Κάνει φάουλ από πίσω ο Κατσιαρός και θα δει την κίτρινη κάρτα στον άλλο συμπαίκτη του, τον Μπεγκλέρ. Γι' αυτό έσπευσε να του δώσει το χέρι. Διπλά άτυχος, πάτησε την μπάλα. Είδε και κάρτα. Συμβαίνουν αυτά. Και το φάουλ που έκανε. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων λοιπόν στο Πανθεσσαλικό. Η εκτέλεση του φάουλ στέλνει την μπάλα στον Κίτκο. Λάρισα κράτησος εδώ το 0. Σταμετώπιστε με κορυφαίο το Σέρεμετ. Μπρέσκα μπροστά για τον Ογκουνσότο. Ανιέτε τελικά. Από πλάγια θέση επιστρέφει η άμυνα της Λάρισας. Η σέντρα του Ανιέτε, η κεφαλιά out από τον Πινδώνη. Να και μια τελευταία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου εδώ σε αυτή τη γρήγορη αντεπίθεση. Η σέντρα του Αργεντίνου, η κεφαλιά του Πινδώνη χωρίς να σημαδέψει. Σέρεμετ. Ο Λίσε. Τέλος. Το ντέρμπι έληξε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς. Με τον Ολυμπιακό Βόλο βέβαια να έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες χωρίς να τις αξιοποιεί. Δείτε μερικές αντιδράσεις από τον Μπρέσκα, από τους άλλους παίκτες που έχασαν σοριδών ευκαιρίες. Η Λάρισα είχε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα απόψε. Μάλλον εικόνισμα πρέπει να του κάνουν οι συμπαίκτες του. Ο Τσίγκας, ο Σολάκης με τελικές προσπάθειες. Ο Ζεκίνια. 0-0 λοιπόν. Από ένα βαθμό θα πάρουν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός Βόλου θα πάει στους 37, η Λάρισα στους 40 και πάμε γρήγορα στον Κώστα Κουντούλα. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Αντώνης Τσιάρας από πλευράς Άιλενο, περιμένουμε παίκτη από τον Ολυμπιακό Βόλου. Ήρθατε εδώ πέρα να πάρετε κάτι καλό, τελικά ο βαθμός οπαλίας σας αφήνει ευχαριστημένους. Καταρχήν ήρθαμε εδώ πέρα να πάρουμε την νίκη. Η εμφάνισή μας δεν είναι τόσο καλή. Ο αντίπαλος μας πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες. Πήραμε το χ, εντάξει, για εκτός έδρας παιχνίδι είναι θετικό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τον Πανετολικό να κερδίσουμε και να ανεβαίνουμε σιγά σιγά όσο ψηλότερα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, η Λάρισα η οποία φτάνει στους 40 βαθμούς και ισοβαθμεί πλέον με τον Ηρακλή Ψαχνών στην δεύτερη θέση βαθμολογίας. Περιμένουμε βέβαια και το παιχνίδι αύριο του Απόλλωνα με τον Εργοτέλη, το άλλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής. Θα πάμε γρήγορα στον Κώστα Κουντούλα, έχει και άλλο ρεπορτάζ. Λοιπόν, κοντά μας είναι και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου, Σπύρος Γόγολος. Σπύρο, βλέπουμε κατήφια. Γιατί? Ήμασταν πολύ καλύτεροι από την ομάδα της Λάρισας. Κρίμα, αδικία στο σημερινό παιχνίδι. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Κλασικότατες ευκαιρίες, θα έλεγα εγώ. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά. Ήμασταν πολύ καλοί. Δυστυχώς δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο με μια νίκη. Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος έφτασε 37 βαθμούς, όσους έχει και η νίκη Βόλου και ο Πανετολικός. Βέβαια, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη, είναι μόλις 25η αγωνιστική και η κάρτα με τα αριθμητικά στοιχεία της αναμέτρησης. Τίποτα περισσότερο από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Από όλους όσους εργαστήκαμε για αυτή τη μετάδοση, καλό σας βράδυ.